Οι επιχειρήσεις γυρνάνε, η κυκλοφορία επιστρέφει στο κέντρο και βέβαια επέστρεψε και για τα καλά και η δημοτική αστυνομία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Δημήτρης Δακλής, εντεταλμένος σύμβουλος για τα θέματα και αρμόδιος για τη δημοτική αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη, κύριε Δακλή. Αλήθως αν είστε κύριος κύριε Σημάτση, καλά είστε, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς οδηγάτε ακόμα επιστρέφοντας από Αθήνα ή όχι, έχετε σταμάτησα. Φτάσει? Σταμάτησα, είμαι κάπου έξω από τον Βόλο, τον όμορφο Βόλο. Να έχετε ακόμα άλλο τόσο δηλαδή. Έχω ένα τώρα δηλαδή, τι ήταν το ταξίδι εξπρέσ το σημερινό, είναι για τα αυριανά εγγένεια του συντονιστικού και κέντρου? Για τα αυριανά εγγένεια έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, να εγγενιάσει και επίσημα το συντονιστικό ενίο συντονιστικό κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο λειτουργεί εδώ και 10 μέρες περίπου. Έχει τεθεί σε εφαρμογή με πρώτο άξονα τον GOK, που αναφέρατε κιόλας από αυτή την εβδομάδα κιόλας. Για πείτε μας λίγο πώς λειτουργεί, να πούμε πρώτα, το ενίο συντονιστικό κέντρο. Όπου υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη Δημοτική Αστυνομία και την Ελληνική Αστυνομία, θα υπάρχει ήδη το πρωί και μέχρι αργά το βράδυ ένας αστυνομικός από την Ελληνική Αστυνομία, δηλαδή και ένας δημοτικός αστυνομικός. Έχουν δοθεί directives, έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στο πώς θα λειτουργούν και θα συντονίζονται οι δυνάμεις που υπάρχουν έξω, κυρίως σε θέματα που αφορούν το παρεμπόριο, τον κώδικα δικής κυκλοφορίας και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από εκεί και πέρα, ό,τι υποδομές του Δήμου χρειάζεται η Ελληνική Αστυνομία είναι στη διάθεσή της. Και αντιστρόφως, ό,τι αντιλαμβάνει τη Δημοτική Αστυνομία και μπίπτει στις διατάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, θα υπάρχει μια ενημέρωση. Άρα θέματα εγκληματικότητας, προστασίας περιοχών που έχουμε πολλά προβλήματα και ζητήματα ή είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν είναι αρμόδιοτητα του κοινού συντονιστικού κέντρου ή είναι? Είναι όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία, αναφορικά με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Γιατί πολλές φορές γίνονται καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία. Αυτά πλέον θα διοχετεύονται όλες αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στην Ελληνική Αστυνομία. Επιπρόσθετα, ό,τι υπάρχει στις αρμοδιότητες του Δήμου, γιατί πλέον έχουμε ενημερώσει εμείς την Ελληνική Αστυνομία για τις αρμοδιότητες του Δήμου και η Ελληνική Αστυνομία, εγώ τυχαίνομαι και αστυνομικός και ήταν και πιο εύκολο το πάντραμα να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Τώρα, πώς λειτουργικά, πώς αυτό θα ωφελήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δημότη κυρίως? Λειτουργικά είναι, πάντα. Έχει να κάνει πάντα με τα θέματα της ασφάλειας. Αλλά σας λέω τώρα, εμάς ως Δήμος, αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο που μας δίνει ο νομοθέτης, είναι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λοιπόν, είναι στο παρεμπόριο, το οποίο πονάει την οικονομία, την πραγματική οικονομία των επιχειρηματία. Λοιπόν, και στον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Στο σύνολό του όμως, όχι μόνο στις δικές μας αρμοδιότητες, όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει και η ελληνική αστυνομία από κοινό με την τροχιά. Πάμε τώρα στα ζητήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μου πείτε, πλέον η δημοτική αστυνομία άφησε μια περίοδο ανοχής στις ημέρες της καραντίνας. Πλέον, τι γράφει, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται? Λοιπόν, μετά από 53 ημέρες ακριβώς που σταματήσαμε να βεβαιώνουμε παραβάσεις, πλην της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, δεν σταματήσαμε στιγμή και αναφέρομαι στις θέσεις ΑΜΕΑ, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, αυτά δεν σταματήσαμε να τις βεβαιώνουμε. Ξαναξεκινάμε ανάλογα με την κίνηση. Προσαρμοζόμαστε στην κίνηση, έχουν ανοίξει κάποια μαγαζιά, δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, και έχει αρχίσει να αυξάνεται η κίνηση. Έχει καταργηθεί το SMS, η βεβαίωση, το μένουμε στο σπίτι. Ναι, όλα αυτά έχουν γίνει, ναι. Εσείς τι γράφετε? Ναι, τώρα θα σας πω. Εμείς εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στην αντικοινωνική συμπεριφορά, που είπαμε δεν την παρατήσαμε ποτέ, και στα διπλοπαρκαρισμένα, καθώς επίσης δίνουμε έμφαση στις λεωφορολωρίδες. Εκεί πέρα το έχω πει από την πρώτη στιγμή, θα είμαστε αμήλικτοι. Αφαίρεση πινακίδων επιτόπου για τις λεωφορολωρίδες, θα αφαιρούνται και οι πινακίδες. Αφαίρεση πινακίδων. Ναι, πέραν του πρόστιμου το 40 ευρώ, θα αφαιρούνται και οι πινακίδες για 20 μέρες. Μας παρέχει το δικαίωμα ο κώδικας, θα γίνεται και αυτό. Για να υπάρχει απρόσκοπτη κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣ. Ήδη είμαστε συνεννοήσει με τον ΟΑΣ, μας έχουν δώσει 50 προβληματικά σημεία εντός του. 50 ορίων, προβληματικά σημεία. Εντός των ορίων του Δήμου. Γιατί μόνο μια Βασιλής Όλγας και μια λεωφόρο στρατού έβλεπα εγώ, αλλά μια μου λέτε 50. Είναι αρκετά, είναι ότι αυτά που μας έχουν επισημάνει από τον ΟΑΣ. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Απλώς λίγο, επειδή υπάρχει μια εικόνα, έχει μεταφερθεί μια εικόνα ότι βγήκαμε, γράφουμε. Θέλω να πω κάτι. Προ-κορονοϊού, δηλαδή πριν αφήσουμε τα στυλό για τις 53 μέρες, βεβαιώναμε 1.400 με 1.500 παραβάσεις την ημέρα.
Αυτή τη στιγμή, να σας δώσω, έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Την Δευτέρα βεβαιώσαμε 550 παραβάσεις. Την Τρίτη 415, την Τετάρτη 321 και σήμερα ημέρα θα κλείσει κάπου εκεί γύρω στις 350 με 400 κλήσεις. Δεν κυνηγάμε. Είστε το λίγο ανεκτικοί. Σε ποιο κομμάτι, στο κομμάτι της ελεγχόμενης στάθμευσης? Η ελεγχόμενη γιατί και τσιμισκή δεν... αριστερά πλέον δεν επιτρέπεται καθόλου ούτε με αλάρμ. Σωστά. Ναι, ούτως ή άλλως ναι, υπάρχει ρυθμιστική πινακίδα ρο 40, πολύ σωστά το λέτε. Ούτε εκεί πέρα επιτρέπεται, εννοείται. Είναι οι ρυθμιστικές πινακίδες. Για το σύστημα θέσεις δεν είναι στις προτεραιότητες μας. Υπάρχει έλεγχος, αλλά δεν είναι αυξημένος ο έλεγχος, γιατί ακόμα οι δυνάμεις που έχουν επικεντρωθεί, περισσότερες δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί και στα καταστήματα που ανοίξανε για τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Αυτό μην το ξεχνάμε, ο κορονοϊός είναι ακόμα στη ζωή μας. Οπότε πηγαίνουμε και σε αυτά τα καταστήματα και κοιτάμε τι γίνεται με τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί. Πείτε μου λίγο και να κλείσουμε με αυτό. Παρακαλώ. Το κομμάτι. Τι γίνεται με τα μπαράκια που προσφέρουν και ποτό στο χέρι? Και με take-away. Take-away που δεν είναι πλέον take-away ή δεν ήταν ποτέ take-away και γίνανε τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς? Έχετε ειδικό κλιμάκιο το βράδυ το οποίο γυρνάει το κέντρο της πόλης? Έχουμε πολλές καταγγελίες εμείς. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Προχθές πήγε να γίνει, ας το πούμε, μια παρεξήγηση σε 3 μαγαζιά του κέντρου. Υπήρξε επικοινωνία με τους επιχειρηματίες, τους εξηγήσαμε ακριβώς τι ισχύει με την νομοθεσία. Πήγαν δυνάμεις και της ελληνικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας. Πράγματι, είστε καλά ενημερωμένος, υπάρχουν κλιμάκια και της ελληνικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας για αυτό το σκοπό. Έχει γίνει μια παρεμηνία για το αλκοόλ. Δεν έχει σχέση το αλκοόλ ή το καφέ ή αν είναι τσάι. Σημασία έχει ότι όποιος πάει εκεί το παίρνει και φεύγει. Δεν κάθεται απ' έξω να υπάρχει συνωστισμός, χρονισμός καλύτερα να το πω. Με το που το παίρνουμε, φεύγουμε, αποχωρούμε. Απαγορεύεται, εννοείται, τα τραπεζοκαθίσματα, απαγορεύονται τα σταντάκια, απαγορεύονται όλα αυτά. Απαγορεύεται, δηλαδή, να μου επιτραπεί η έκφραση, η διαφήμιση για να πας και να τον κρατήσεις τον πελάτη εκεί. Το παίρνουμε και φεύγουμε. Απομακρυνόμαστε από το χώρο. Εσείς τι κάνατε σε αυτά τα 3 μαγαζιά? Ουσιαστικά απομακρύνατε τον κόσμο, σταμάτησε η λειτουργία τους ή βάλατε για κάποια πρόστιμα? Δεν χρειάστηκε να δοθούν πρόστιμα στους επιχειρηματίες, γιατί δεν είχαν παραβιάσει κάτι όσον αφορά από τη δικιά τους την πλευρά. Όσον αφορά τον κόσμο, το μέτρο της συνάθρησης άνω των 10 ατόμων ισχύει και είναι 1000 ευρώ για κάθε άτομο. Επειδή ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, το μόνο που πήγαμε και γίνανε συστάσεις, το μόνο που κάναμε γίνανε συστάσεις, να κρατάνε τις αποστάσεις όσο περιμένουν στην ουρά για να παραγγείλουν και από εκεί πέρα να φεύγουν. Αυτό είναι επαναλαμβανόμενο κάθε βράδυ, το αντιμετωπίσατε πριν δύο βράδυ? Αυτό το αντιμετωπίσαμε προχθές με το που το εντοπίσαμε. Το αντιμετωπίσαμε σε 3 σημεία της πόλης μέχρι στιγμής. Γιατί και πολλές καταγγελίες που έρχονται είτε από περίοικους είτε από τον οποιοδήποτε τέλος πάντων συμπολίτη μας, επειδή το κοιτάμε κατευθείαν, υπάρχουν οι δυνάμεις έξω και τις αστυνομίες και τις δημοτικές αστυνομίες, τα κοιτάμε κατευθείαν. Πολλές ήταν υπερβολικές. Έτυχε και εγώ σε συμβάντα, σε καταγγελόμενα, να πάω εγώ ίδιος και ήταν υπερβολικές λίγο καταγγελίες τους. Αλλά όπου υπήρξε πρόβλημα, να ξέρετε, λύθηκε. Και να κλείσουμε με το ότι έχουμε τώρα με τον κορονοϊό. Εσείς τι ελέγχετε και να ξέρει και ο κόσμος αν τον σταματάτε και τον γράφετε και εσείς ή καλείτε την ελληνική αστυνομία? Η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή για μάσκες, αποστάσεις γράφετε εσείς ή όχι? Ναι, ναι, κανονικά. Να ξέρει ο κόσμος, ναι, ότι πέραν από την ελληνική αστυνομία και την δημοτική αστυνομία είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί έχουν δικαίωμα να βεβαιώσουν όλα μαζί τα πρόστιμα. Με εσάς και την ελληνική αστυνομία. Ναι. Και μόνοι τους. Και μόνοι τους. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς μόνοι μας. Όλοι μαζί. Ναι, όλοι εσείς μαζί μπορείτε να γράψετε πρόστιμα. Αυτοί είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Ωραία. Να το γνωρίζει ο κόσμος. Άρα εσείς ελέγχετε τι? Ελέγχετε αν τα καταστήματα είναι ανοιχτά ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Σωστά. Σωστά. Ελέγχετε αν υπάρχει κόσμος, συγχρονισμός ή αν είναι πολλοί κόσμος μέσα σε κατάστημα. Πολύ σωστά. Ελέγχετε αν φοράμε μάσκες σε κλειστούς χώρους όπου είναι βασικά υποχρεωτική μάσκα. Και στα λεωφορεία του ΆΣΤΗ, γιατί με έχουν ρωτήσει πολλές φορές και η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να ανέβει και να κάνει έλεγχο πάνω στα λεωφορεία του ΆΣΤΗ, να δουν αν φοράει ή όχι ο επιβάτης τη μάσκα του. Και είχαμε και μία απορία με την Κλάουντια Έγκερς νωρίτερα στην εκπομπή της. Τις αποστάσεις πώς τις ελέγχετε? Βγάζετε μεζούρα? Τώρα όχι, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, αλλά το 1,5 μέτρο όσο να είναι πάνω κάτω όλοι μπορούμε. 1,5 μέτρο είναι η απόσταση. Ουσιαστικά, ναι, δηλαδή άμα δείτε σε ένα παγκάκι 5-10 άτομα εκεί, ουσιαστικά είναι που παρεμβαίνετε και βάζετε πρόστιμα. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι μια λογική η οποία υπάρχει, έτσι δεν είναι? Ναι, μπράβο, είναι αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε. Αλλά τώρα δεν είμαστε με τη μεζούρα, δεν μετράμε τώρα 2 εκατοστά πάνω, 2 εκατοστά κάτω. Ευχαριστώ πολύ και, κύριε Δαγκλή, να είστε καλά. Αλλά... και όλα αυτά με πόσα άτομα, όλα αυτά που αναφέραμε? 83 άτομα και μια χάρη, μια παράκληση, μια έκκληση, επειδή σας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι μας.
Είναι και θέμα ατομικής ευθύνης. Μην φτάνουμε στον ηλεκτρικό μηχανισμό, τον όποιο ηλεκτρικό μηχανισμό, είναι και θέμα ατομικής ευθύνης. Το κάνουμε για όλους μας όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαγκλή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καθώς από Δευτέρα τα κυκλοφοριακά θα είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ζητήματα και οφείλει και η Δημοτική Αστυνομία να τα προσέξει. Είδες, δεν παίρνουν τη μεζούρα, Κωνσταντίνε. Ναι τώρα, λίμον. Δεν φτάνω σε αυτό το σημείο. Αλλά οι αποστάσεις, 1,5 μέτρο, όχι 2 που είχα πει εγώ, 1,5.